Συνεχίζουμε το Focus Live μέρος δεύτερον αυτή τη στιγμή, γιατί το πρώτο το εξαντλήσαμε ήδη. Να θυμίσω ότι εδώ κοντά μας είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα πληθυσμού, κοινωνικής συνοχής αλλά και ηθαγένειας. Και επίσης κοντά μας είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος Μέσης Ανατολής του ΕΛΙΑΜΕΠ και είναι και οι δύο άνθρωποι που μας καθοδηγούν τώρα και μας δίνουν πληροφορίες που νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμες για να καταλάβουμε κι εμείς τι σημαίνει με το μεταναστευτικό και πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά και να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που ήδη έχουμε. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, θα ήθελα να πάμε τώρα στην υποδοχή των προσφύγων με βάση και την απόφαση αυτή που ακούσαμε, όπου λένε να φτιάξουμε κέντρα, τα hot spots, να είναι κέντρα καταγραφής προσφύγων, να είναι κάπως καλύτερα, να είναι πιο οργανωμένα και όλα αυτά. Γιατί πρέπει να γίνουν αυτά στην Ελλάδα και δεν μπορεί να γίνουν για παράδειγμα στην Τουρκία αυτά, με μια συμφωνία μέσω εμπλοκής και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ΗΠΑ αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Η Ελλάδα είναι τα εξωτερικά όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι κάτι για το οποίο έχουμε πολεμήσει και το οποίο λέμε με κάθε τρόπο παντού. Οι άνθρωποι αυτοί εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, οπότε από την ώρα που εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος είμαστε υποχρεωμένοι να τους καταγράψουμε για να ξέρουμε ποιοι είναι που μπαίνουν μέσα στην Ευρώπη. Παλιά, πέρσι, υπήρχε αυτό το πρόβλημα με την Ιταλία. Δηλαδή, στην Ιταλία πέρσι μπήκαν περίπου 170.000 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, δακτυλοσκοπήθηκαν, δηλαδή κατεγράφησαν σωστά γύρω στις 40.000 άτομα. Οι άλλοι μπήκαν έτσι και εν γνώση της Ιταλίας προφανώς αφέθηκαν χωρίς να δακτυλοσκοπηθούν, ούτως ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Γαλλία ή τα όμορα κράτη και να φύγουν από το έδαφος της. Αυτό το οποίο έγινε με την Ιταλία πέρσι γίνεται σε εμάς ουσιαστικά από το Μάρτιο-Απρίλιο μήνα, όταν αρχίσαν να αυξάνουν οι ροές και να μην υπάρχει δυνατότητα. Εμείς τώρα δεν δακτυλοσκοπούμε τους ανθρώπους αυτούς. Η δακτυλοσκόπηση στη Λέσβο άρχισε πριν από 2 εβδομάδες περίπου επί υπηρεσιακής κυβερνήσεως εν μέσω εκλογών. Στα άλλα νησιά επεκτείνεται. Ο στόχος είναι αυτά τα περίφημα hot spots που είπανε, έχουν ως στόχο να τους δακτυλοσκοπούν όλους. Η δακτυλοσκόπηση είναι ένα τμήμα, είναι η λεγόμενη υπηρεσία πρώτης υποδοχής. Δηλαδή έρχεστε εσείς και μου λέτε είμαι πρόσφυγας. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Έχει διαβατήριο. Έχω κάποια χαρτιά, μπορεί να είναι διαβατήριο, μπορεί να είναι ταυτότητα, μπορεί να είναι δίπλωμα οδηγήσεως, μπορεί να είναι ληξιαρχή πράξη γεννήσεως με φωτογραφία πάνω. Παράλληλα, υπάρχουν άτομα τα οποία είναι εκπαιδευμένα και τα οποία μπορούν να διαπιστώσουν ότι αυτός ο οποίος λέει αυτά τα στοιχεία είναι όντως από τη Συρία. Δεν είναι Άραβας από το Μαρόκο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε τη διάλεκτο που μιλάνε στη Συρία και στην Παλαιστίνη. Έτσι, το λέω αυτό διότι πέρσι δημιουργήθηκε το φαινόμενο σε κάποιες περιπτώσεις, άτομα από άλλες περιοχές, από την Αίγυπτο ή από την Βόρεια Αφρική, να ισχυρίζονται ότι είναι Σύριοι, έχοντας κλέψει κάποια έγγραφα Σύριων. Διαπιστώνεις λοιπόν ότι αυτοί είναι όντως Σύριοι. Και στη συνέχεια είναι πρόσφυγες, διαπιστώνεις από το μέρος από το οποίο είναι. Και στη συνέχεια η αντιμετώπιση τους είναι ανάλογη. Δηλαδή, εάν είναι κάποιος Πακιστανός, πρέπει να μπει σε προαναχωρησιακό κέντρο και να αρχίσει η διαδικασία. Να γυρίσει πίσω. Ακριβώς. Να ξαναγυρίσει στη χώρα του. Αν δεν έχει χαρτιά, τι γίνεται? Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα τα οποία τα ξέρουν οι άνθρωποι που έρχονται από αυτές τις χώρες, οι οικονομικοί μετανάστες, και τα οποία τα εκμεταλλεύονται. Συνήθως, όταν είναι από το Πακιστάν, ας πούμε, ή από το Μπαγκλαντές, καταστρέφει τα χαρτιά του. Οι πρεσβείες τους στην Ελλάδα, του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές και στη Ρώμη του Αφγανιστάν δεν συνεργάζονται με την ελληνική κυβέρνηση, δεν δίνουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και έτσι είχαμε το φαινόμενο να έχουν άτομα τα οποία μένουν σε προαναχωρησιακά κέντρα μέχρι και 18 μήνες. Μάλιστα, επί προηγούμενης κυβερνήσεως υπήρξε το φαινόμενο να έχουν μείνει κάποιοι, όχι πολλοί, μετρημένοι γύρω στα 100-120 άτομα, τα οποία είχαν μείνει περισσότερο από 18 μήνες, είχαν μείνει μέχρι και 23-24 μήνες. Αυτό παραβιάζει ρητός το σχετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που ορίζει ανώτατο όριο παραμονής τους 18 μήνες. Εάν δεν μπορέσουν να εντοπιστούν ποιοι είναι, αφήνονται ελεύθεροι στην Ελλάδα. Αφήνονται ελεύθεροι στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Και εκεί ακριβώς υπάρχει το, αν μου επιτρέπετε, το πολιτικό κενό που αναφέραμε και στην αρχή της συζήτησης. Αναφέρομαι στο θέμα των πρεσβειών που
περιγράψω το πώς είναι την κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει συνεργασία επί της ουσίας, όχι επί της αρχής, με την ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το θέμα, επειδή δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο που να αντιμετωπίζει το ζήτημα από τις Βρυξέλλες σε σχέση με την κάθε χώρα της Ασίας ή της Αφρικής χωριστά. Για παράδειγμα, μια πρεσβεία ασιατικής χώρας ή αφρικανικής χώρας που βρίσκεται στην Αθήνα δεν έχει το προσωπικό εκείνο το οποίο να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, στο κέλεσμα, ας πούμε, του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Προστασίας της Ελλάδας για έναν αριθμό δίνα κτλ. Νομίζω είναι και άλλος λόγος. Πρέπει να καταλάβουμε, για τους οικονομικούς μετανάστες μιλάμε τώρα, πρέπει να καταλάβουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε το ταξίδι. Συνήθως σε ένα μικρό χωριό στο Πακιστάν ή στο Μπαγκλαντές αποφασίζεται κάποιος να φύγει. Το χωριό τον δανείζει, το χωριό επενδύει πάνω του ουσιαστικά. Και αυτός παίρνει τα χρήματα του χωριού, γιατί το ταξίδι θα στοιχήσει 8, 10, 15.000 δολάρια. Μεγάλο ποσό. Μεγάλο ποσό. Όλες οι οικογένειες του χωριού δίνουν κάποιο ποσό, ούτως ώστε να ξεκινήσει αυτός το ταξίδι του. Εδώ έχουμε δύο θέματα. Αυτός όταν βρίσκεται στο προαναχωρησιακό κέντρο δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Διότι δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει κούτελο να γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα προς τα έγκ. Πήρα τα χρήματά σας, με πιάσαν στην Ελλάδα, θα ξαναγυρίσω πίσω. Οπότε αυτός δεν συνεργάζεται με τις αρχές, δεν δηλώνει ποιος είναι, δεν μπαίνει στο πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως για να επιστρέψει στην πατρίδα του, γιατί υπάρχουν προγράμματα του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως που συγχρηματοδοτεί μάλιστα η Ελλάδα, ακριβώς για αυτό το λόγο, να μπορούν να επιστρέφουν στην πατρίδα τους και να παίρνουν κάποιο μικρό ποσό γυρνώντας στην πατρίδα τους. Αυτός λοιπόν δεν έχει πρόσωπο. Οι κυβερνήσεις τώρα που λέει ο κύριος Βενέτης, οι κυβερνήσεις έχουν μια άλλη στάση. Σου λέει, είμαστε 180 εκατομμύρια. Μου έχουν φύγει 30.000 που βρίσκονται εδώ πέρα. Πόσο καιρό θα τον κρατήσετε? Μέχρι 18 μήνες. Μετά θα βγει έξω, θα πιάσει κάποια δουλειά και θα στέλνει συνάλλαγμα πίσω. Άρα κέρδος το έχω να έρθει συνάλλαγμα από το εξωτερικό. Οπότε δεν συνεργάζονται. Η λύση είναι πάλι αυτή που είπε ο κύριος Βενέτης. Δηλαδή, η πίεση δεν μπορεί να ασκηθεί από την Ελλάδα προς τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν. Η πίεση θα ασκηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και είναι αυτό το οποίο όταν είχαμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία πέρσι, που περάσαμε ως σύνθημα More for More, δηλαδή όσο περισσότερο συνεργάζεσαι μαζί μας, τόσο περισσότερο θα ανοίγει δυνατότητα να υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα από αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα παράδειγμα της Ηλίας, με τα περίφημα φραουλοχώραφα. Μάλιστα. Στα φραουλοχώραφα δουλεύουν Μπαγκλαντεσιανοί σε ένα ποσοστό 90% παρανόμως βρισκόμενοι στην Ελλάδα. Κάλλιστα θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Μπαγκλαντές, η οποία να λέει κάθε χρόνο θα δέχομαι 4.000 Μπαγκλαντεσιανούς, διότι κακά τα ψέματα οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται να πάνε να εργαστούν σε αυτές τις εργασίες. Θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά αυτή θα ήταν η συνέχεια του πρώτου βήματος που θα έπρεπε να κάνει το Πακιστάν, να αποδεχθεί να επιστρέφουν όσοι συλλαμβάνονται, να τους δίνει ταξιδιωτικά έγγραφα και να τους γυρίζει πίσω. Μάλιστα. Τώρα θέλω, κύριε Βενέτη, να μου πείτε πόσο επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση, την περίεργη που υπάρχει στον αραβικό κόσμο ευρύτερα, να το πω έτσι, γιατί αφορά και την Βόρεια Αφρική εκτός από τη Μέση Ανατολή, η υπόθεση του Κουρδικού, που ξέρουμε ότι οι Κούρδοι ζουν στο Ιράν, στο Ιράκ, στην Τουρκία, μεγάλος όγκος, και φτάνουν μέχρι τη Συρία και γνωρίζουμε ότι αυτοί τοπικά για την ώρα, αλλά στο μέλλον και συνολικά, ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ένα κράτος που δεν ιδρύθηκε ποτέ, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις έκαναν άλλες επιλογές όταν έφτιαχναν χάρτες και έβαζαν ανθρώπους μέσα σε αυτούς. Συνδέοντας το θέμα το Κουρδικό με αυτό που ανέφερε ήδη πολύ εύστοχο ο κ. Συρίγος, το θέμα δηλαδή της χρηματοδότησης στις κοινωνίες εκκίνησης και της εν γέννη χρηματοδότησης του δικτύου λάθρομετανάστευσης, μετανάστευσης, όπως θέλετε πείτε, το παράνομης, οικονομικής μετανάστευσης κλπ. Θα λέγαμε ότι το Κουρδιστάν παίζει ένα κεντρικό, το Κουρδιστάν ως πολιτισμός, ως πολιτιστική οντότητα και γεωπολιτική οντότητα χωρίς να υπάρχει ως κράτος, στις περιοχές που αναφέρατε, στις χώρες που αναφέρατε, παίζει έναν κέριο ρόλο. Είναι, θα λέγαμε, η ραχοκοκαλιά της λάθροδιακίνησης. Επειδή ακριβώς γεωγραφικά ένα μεγάλο μέρος της ασιατικής λαθρομετανάστευσης περνάει από το Κουρδιστάν. Από τις περιοχές όπου ζουν Κούρδοι, να το πούμε διαφορετικά. Επομένως, οικονομικά υπάρχει μια ανθυρή κοινωνία,
χωρικών, λάθρο διακινητών, ανθρώπων μελών της ασφάλειας κτλ. Διαφόρων χωρών κτλ. Οι οποίοι ζουν από αυτήν την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό φαίνεται από τις περιγραφές των ιδίων των προσφύγων, οι οποίοι μιλούν για το πώς μεταφέρθηκαν, πέρασαν κτλ. Άρα οι πηγές χρηματοδότησης και στην κοινωνία κίνησης αλλά και στην κοινωνία μεταφοράς γίνεται μέσω διαφόρων μοντέλων, όπως αναφέρατε κύριε Συρίε, στο θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία ισλαμικά μεταφράζεται ως ελεημοσύνη, είναι μια έκφραση ελεημοσύνης, η οποία γίνεται είτε αυθόρμητα μέσω διαφόρων χωρικών σε ένα χωριό, όπως είπατε, είτε γίνεται οργανωμένα μέσω ειδικών οργανισμών, ιερωμένων, επιχειρηματιών κτλ., οι οποίοι δίνουν ένα ποσό γενικά για ελεημοσύνη και μετά πηγαίνει σε διάφορους τομείς απορρόφησης. Επομένως, το κουρδικό ζήτημα έχει άμεση σύνδεση με το οικονομικό. Άρα, πέραν της γεωπολιτικής ανασφάλειας, που είναι βασική προϋπόθεση για να δημιουργηθεί ένα νέο κράτος, όπως επιχειρεί τουλάχιστον η κουρδική ηγεσία στο Βόρειο Ιράκ, αλλά όπως έχει δείξει και στον τομέα της Συρίας, στη χώρα της Συρίας, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρξει αποσταθεροποίηση. Μιλάμε ρεαλιστικά. Για να υπάρξει αποσταθεροποίηση δημιουργούνται κρίσεις. Αναφέρομαι στο Ιράκ και τη Συρία. Μέσω αυτής της γεωπολιτικής αποσταθεροποίησης διαμορφώνονται οι προοπτικές και οι προσδοκίες για ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει. Αυτή είναι τουλάχιστον η προσδοκία των Κούρδων ηγετών. Μάλιστα. Σε αυτή τη διαδικασία, επιτρέψτε μου, σε αυτή τη διαδικασία το κουρδικό θα λέγαμε τροφοδοτείται από το μεταναστευτικό και οικονομικά και σε επίπεδο δικτύων στην περιοχή και η μετανάστευση θα λέγαμε δίνει ζωή, τροφοδοτεί την προσδοκία για τη δημιουργία κουρδικού. Σε επίπεδο γεωπολιτικό πάντοτε, το κουρδικό βέβαια συνδέεται με την επαναχάραξη των συνόρων και συνδέεται με την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν που υπάρχει στο Βόρειο Ιράκ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, σε εσάς τώρα απευθύνομαι. Αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι να ενισχύσουν τα εξωτερικά σύνορα της χώρας. Με ποιο τρόπο πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό, γιατί τα θαλάσσια σύνορά μας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλα και βεβαίως δεν είναι τα σταθερά όπως είναι τα χερσαία εδάφη, που μπορείς να παρατάξεις στρατό, αστυνομία ή να βάλεις, ξέρω και εγώ, φράκτες, και που εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις ένα φράκτη, γιατί δεν μπορεί να μπει φράκτη στα θαλάσσια σύνορα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς ερμηνεύεται την αντίδραση Τσεχίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας σε σχέση με την Ελλάδα και τα σύνορα, γιατί είδαμε ότι έκαναν και μερικές παραστάσεις λέγοντας τι να πάμε εμείς αν δεν μπορεί η Ελλάδα να τα φυλάξει. Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν είναι ιδιαίτερα σαφές αυτό το θέμα. Η εκτίμησή μου είναι ότι όταν λένε να φυλάξουμε τα σύνορά μας, δεν εννοούν να φυλάξουμε τα ανατολικά μας σύνορα, εννοούν να φυλάξουμε τα βόρεια σύνορά μας. Δηλαδή να το κάνουμε φυλακή τη χώρα. Ακριβώς. Δηλαδή να εμποδίζουμε αυτούς τους ανθρώπους να φεύγουν από τη χώρα, διότι φεύγοντας από τη χώρα πηγαίνουν στις δικές τους χώρες. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν η Ελλάδα ζητήσει βοήθεια από τη Frontex, διότι αυτά τα θέματα ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους, εάν ζητήσει βοήθεια από τη Frontex για να αναπτυχθούν ειδικές δυνάμεις, περίφημες δυνάμεις Rabbit. Σε αυτή την περίπτωση βγάζει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών σε αυτές τις επιχειρήσεις. Ως προς τα θαλάσσια σύνορα, η Ελλάδα έχει ζητήσει και εφαρμόζονται υπάρχουν κάποια πλοία με τη Frontex αυτή τη στιγμή στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά υπήρχε απροθυμία εκ μέρους των Ευρωπαίων να στείλουν θαλάσσιες δυνάμεις και έτσι είναι μικρός ο αριθμός τους. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα καλείται μόνη της, εκείνο το οποίο μας ζητούν είναι ελέγξτε εκείνους που μπαίνουν και μην τους αφήνετε να βγουν. Μάλιστα. Τώρα χώρες σαν την Αίγυπτο δεν θα μπορούσαν να είναι χώρες υποδοχής προσφύγων, μια και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κοινή θρησκεία. Είναι άλλο το επίπεδο το θρησκευτικό των Σύριων, οι οποίοι θέλουν περισσότερο να ζήσουν σε χώρες που να υπάρχει μια άνεξη θρησκεία και μια ελευθερία και να μπουν κάτω από κανόνες αυστηρούς θρησκευτικούς όπως συμβαίνει σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες.
Θα λέγαμε ότι η απάντηση δίδεται κατά πρώτον από το θέμα του βιωτικού επίπεδου. Δηλαδή η Αίγυπτος που αναφέρεται για παράδειγμα είναι μια χώρα μερικών δεκάδων εκατομμυρίων και με πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο, ιδιαίτερα εκτός πόλεως, εκτός αστικού πλαισίου. Επομένως δεν είναι ένας, θα λέγαμε, προσφυλής προορισμός για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο, που έχουν οικονομικά προβλήματα, διότι ακριβώς αυτό επιζητούν, να φτιάξουν τη ζωή τους. Το να υπάρξει προσπάθεια από τον αραβικό κόσμο, από τον μουσουλμανικό κόσμο εν γέννη, να συγκρατήσει, να επομισθεί την ευθύνη της ισοκατανομής ή κάποιας αναλογικής κατανομής πληθυσμιακών μεταναστευτικών ρευμάτων, θα μπορούσε να αποτελέσει επί της αρχής μια προοπτική, αλλά δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, επειδή ο μουσουλμανικός κόσμος βρίσκεται σε φάση μεταβατική. Πάντως δεν είδα τον αραβικό σύνδεσμο να κάνει μια έκτακτη σύνοδο και να το συζητήσει το θέμα αυτό το οποίο είναι μείζον και αφορά το μουσουλμανικό κόσμο. Τους είδα αυτούς να, ο καθένας με τα συμφέροντά του και με τα δικά του... Υπάρχουν ετερογενή συμφέροντα. Και είναι αλήθεια ότι, ας μιλήσουμε απλά και κατανοητά και ανοιχτά, νομίζω ότι το Χαλιφάτο, το οποίο μετέχει των μεταναστευτικών διαδικασιών, με το να στέλνει βιαίως, όπως δείχνουν τα ρεπορτάζ στην περιοχή της Αφρικής, τουλάχιστον τους μετανάστες στην Ιταλία και στην Ευρώπη γενικά, θα λέγαμε ότι το Χαλιφάτο υπάρχει επειδή υπάρχουν κάποιες πηγές χρηματοδότησης. Γι' αυτό δεν μπορεί ξαφνικά να υπάρχει. Είπαμε, αραβικές χώρες και Τουρκία. Ακριβώς. Άρα θα λέγαμε ότι οι χώρες που στηρίζουν το Χαλιφάτο είναι λογικό να μην νιώθουν και την ίδια, θα λέγαμε, την ίδια πρεμούρα, το ίδιο πάθος για να βρεθεί μια λύση για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Θα λέγαμε ότι από τη στιγμή που δεν αγγίζει τις κοινωνίες, τις αραβικές, τις όποιες χώρες άμεσα, είναι πολύ φυσιολογικό και κατανοητό οι διάφορες κυβερνήσεις να μην ασχολούνται με το θέμα. Κάτι θέλετε να προσθέσετε, κύριε Συρίγου? Ένα από τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί η πατυαρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις χώρες από τις οποίες πάνε και καθίστανται πρόσφυγες, είναι κατά πόσον αυτές οι χώρες θεωρείται ότι προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, εξετάζουν για παράδειγμα από τα αιτήματα ασύλου σε τι ποσοστό γίνονται δεκτά αιτήματα ασύλου από τη Σαουδική Αραβία, ας πούμε, ή από το Ιράν. Εάν το ποσοστό αυτό είναι υψηλό, αυτές οι χώρες δεν θεωρούνται ως ασφαλείς χώρες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό το λόγο δεν θεωρούνται και ασφαλείς χώρες εν γέννη. Αυτό ισχύει, ας πούμε, με την Τουρκία. Από την Τουρκία, το 30% των αιτήσεων οι οποίες γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται δεκτό. Πρόκειται κυρίως για Κούρδους. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε ασφαλής χώρα από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, το θέμα είναι να πάνε στην επόμενη ασφαλή χώρα. Αυτό το πράγμα αποφάσισε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είπε να ορίσουμε ποιες είναι ασφαλείς χώρες από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, το κάνει για άλλους λόγους, διότι πηγαίνουν για παράδειγμα από τη Σερβία σήμερα ή από τα Σκόπια ή από την Αλβανία ή από τη Γεωργία και υποβάλλουν αίτηση για άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και η Γερμανία σου λέει: εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να τα ελέγξω αυτά τα αιτήματα. Διότι όταν απορρίπτονται σχεδόν όλα, είναι εκ προημίου βέβαιων ότι θα απορριφθούν και αυτά. Άρα θέλω να χαρακτηρίσω ορισμένες ασφαλείς χώρες και να μην πηγαίνω. Η Αίγυπτος δεν είναι ασφαλής χώρα. Μάλιστα. Τώρα όμως από την άλλη μεριά είδαμε ότι η Τουρκία, εκεί γύρω από την Αδριανούπολη, δεν άφησε τους πρόσφυγες να μπουν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Βουλγαρία. Γιατί δεν το κάνει και στα θαλάσσια σύνορα? Διότι παρά ήταν προφανές αυτό το οποίο συνέβαινε στα χερσαία σύνορα. Δηλαδή οργανώσαν μία πορεία και πήγαν να περάσουν τα σύνορα. Η Τουρκία ήξερε ότι θα υπήρχε διεθνής αντίκτυπος. Ενώ αντιθέτως μία κατάσταση, ένα κράτος στο οποίο η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα, στο οποίο η αστυνομία ξέρει τα πάντα, αφήνει μία κατάσταση χυλό δίπλα στα θαλάσσια σύνορα, κατά μήκος των παραλίων, και ο κόσμος πηγαίνω έρχεται. Εκεί πέρα δεν παρεμβαίνει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η απόφαση που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πίεση στην Τουρκία. Μάλιστα. Κύριε Βενέτη, θα ήθελα να μου πείτε, εάν βλέπετε ότι μπορεί να γίνει κάτι σε σχέση με την ειρήνευση στην περιοχή, για να νιώθουν ασφαλείς οι άνθρωποι και να μην μετακινούνται έτσι όπως μετακινούνται μαζικά σήμερα, υπάρχει φως στον ορίζοντα? Κατά το προσεχές, άμεσο βραχυπρόθεσμο διάστημα, είμαι απεσιόδοξος. Θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, διότι
δεν συντρέχουν εκείνοι οι παράγοντες της αμοιβαιότητας και της κατανόησης τόσο στο εσωτερικό της χώρας, αναφερόμενος στο θέμα της Συρίας, όσο και στο εξωτερικό, αναφερόμενος στη στάση του διεθνούς παράγοντα. Δηλαδή, οι μεγάλες χώρες δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα, δεν κατανοούν την ανάγκη ειρήνευσης στη Συρία. Και το ευχάριστο είναι ότι έχουμε αρχίσει να το συζητάμε. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης, αναφορικά και με τη Συρία και με τη Λιβύη και εν γέννη με τις χώρες στην περιοχή της Μεσογείου, έχει μια τριπλή διάσταση για την Ευρώπη. Η διάσταση είναι διπλή αφενός εσωτερική-εξωτερική με τρεις τομείς. Ο ένας τομέας είναι η δραστηριοποίηση στο θέμα της διαχείρισης των υπαρχόντων μεταναστών που βρίσκονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο το ζούμε. Αυτή η διάσταση δεν υπήρχε πριν από μερικούς μήνες. Είχαν γίνει κάποιες στοιχειώδες κινήσεις σε σχέση με το μέγεθος. Να μην ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, στην Ασία και την Αφρική υπάρχουν εκατομμύρια άτομα τα οποία ξεκινάνε από τις πατρίδες τους για να έρθουν στην Ευρώπη ή να πάνε στην Αυστραλία ή να πάνε αλλού. Λοιπόν, υπάρχει μια μαζική δηλαδή κινητοποίηση, η οποία αυτή τη στιγμή, επειδή μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, λόγω κλιματολογικών συνθήκων θα περιοριστεί, θα μειωθεί σε πολύ μικρό επίπεδο, θα δώσει μια ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιηθεί, αλλά την άνοιξη θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα, φοβάμαι, και θα είναι οξύτερο. Επομένως, η Ευρώπη έχει αφενός να διαχειριστεί εσωτερικά το ζήτημα, να οργανωθεί σε αυτό το στάδιο, το επίπεδο που ήδη περιγράφουμε. Μια άλλη διάσταση είναι η εξωτερική πολιτική, να προσπαθήσει να επιλύσει έστω και προσωρινά, να καλύψει κάποια κενά και να δομήσει σε βάθος διετίας, τριετίας κάποια λύση. Στο θέμα της Συρίας, η Λιβύη παραμένει ανοιχτή πληγή γεωπολιτικά, από άποψη ασφάλειας. Και το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο εκείνο το οποίο θα, και το πιο σημαντικό ίσως για τους Ευρωπαίους, είναι η σύγκρουση, η πρόκληση που αποτελεί η μετανάστευση για το κεκτημένο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα. Το ένα είναι τι ποσοστό είναι οι πρόσφυγες και ποιο ποσοστό οι μετανάστες από αυτή τη μαζική εισρωή στην Ελλάδα με την εμπειρία που έχετε από το παρελθόν. Και το άλλο, γιατί οι Αμερικανοί ποιούν την Nissan όταν αυτοί έπαιξαν τα παιχνίδια όλα αυτά ή τουλάχιστον είχαν συμμετοχή αλλού μεγάλη, αλλού μικρότερη και που πρέπει να πάρουν και αυτοί ένα κόστος αυτών των ροών των μεταναστών που κάνουν ότι δεν το βλέπουν. Ως προς τα ποσοστά, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, το 65% των εισερχομένων παρανόμων στην Ελλάδα είναι Σύριοι. Άρα αυτοί είναι οι Ιωνοί πρόσφυγες. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε άλλο ένα 15-17% ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από χώρες όπως η Σομαλία. Που έχουν και αυτοί πόλεμο. Που έχουν και αυτοί πόλεμο. Άρα ένα 80% συνολικά. 80-82% είναι πρόσφυγες. Που έχουν μια προσφυγική ιδιότητα. Ναι, και αν υπέβαλαν έτσι για άσυλο, θα πρέπει να θεωρούσαμε με μεγάλη βεβαιότητα πιθανό να τους απαιτείται το άσυλο. Έχουμε, και υπάρχει και ένα 18-20%, εξαρτάται από το μήνα κάθε φορά, οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες παρανόμως εισερχόμενοι στη χώρα. Πακιστάν και λοιπά. Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλες χώρες. Ινδία. Επομένως, στις 250.000 που έχουν μπει στη χώρα περίπου, οι περίπου 50.000 είναι οικονομικοί μετανάστες. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Το δεύτερο σημείο. Οι άλλοι 150 φεύγουν. Όχι, όλοι προσπαθούν να φύγουν. Από τις 200.000 οι 150 έχουν φύγει ή περισσότεροι έχουν φύγει. Η εκτίμησή μου είναι ότι τους τελευταίους μήνες φεύγουν σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Ναι. Διότι... Δεν έχει αυξηθεί δηλαδή στην Ελλάδα το. Διακίνηση κάνουν όταν είναι στην πλατεία Βικτωρίας, όταν είναι, ξέρω και εγώ, στην Ομόνια κτλ. Δεν είναι για να βρουν κάπου να μείνουν ή κάποια δουλειά να κάνουν. Πάνε, βρίσκουν τα κυκλώματα, τα ξέρουν μέσω Facebook, μέσω Twitter. Mm. Ξέρουν ότι εκεί πέρα είναι ο Χασάν και σε περιμένει. Mm. Και πηγαίνουν και βρίσκουν διακίνηση. Η Ελλάδα μετετράπη τους τελευταίους μήνες από χώρα που ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ένα σκαλοπάτι στο μακρύ ταξίδι προς την Ευρώπη. Το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε βέβαια τους επόμενους μήνες είναι το κλείσιμο των συνόρων με τις γειτονικές χώρες. Θεωρώ βέβαιο ότι τα γειτονικά μας κράτη σύντομα θα κλείσουν τα σύνορά τους. Και τι κάνουμε εμείς τότε? Τότε θα εκλοβιστεί ένας μεγάλος αριθμός αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα και εμείς πρέπει να πάρουμε από τώρα γενναίες αποφάσεις για το τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Να προβλέψουμε κάποτε. Ναι, δηλαδή συνήθως εκ των υστέρων ενεργούμε. Να σας πω 2-3 πράγματα. Πρώτον, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα αυτή τη στιγμή είναι, δεν ξέρουμε πόσοι.
Ξέρουμε πόσα χαρτάκια έχει δώσει η αστυνομία, δεν ξέρουμε πόσοι έχουν φύγει. Δεν έχουμε αριθμό. Όχι, διότι φεύγουν κρυφά, δεν φεύγουν επισήμως. Μάλιστα. Εάν αύριο πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πούμε θέλουμε χρήματα για αυτούς που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα, το πρώτο πράγμα που θα μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς είναι. Πόσοι είναι. Και εμείς δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί το μόνο που θα έχουμε είναι τα χαρτάκια που αρχικώς δώσαμε. Ναι. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα τους καταγράψει. Σημείο δεύτερο. Πρέπει να τους βάλεις κάπου να μείνουν. Διότι αν αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς έχουν χρήματα, υπάρχουν αρκετοί που δεν έχουν χρήματα. Εάν αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν πεινασμένοι και φτωχοί στη χώρα, θα αρχίσει να υπάρχει εγκληματικότητα. Πρέπει να στεγαστούν, να σιτιστούν. Αυτά θα τα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τους δώσει δυνατότητα εργασία σε κάποιους τομείς. Εμείς κάθε χρόνο εισάγουμε εργαζομένους για αγροτικές εργασίες από γειτονικές χώρες. Εποχικούς. Ναι, μπορείς να τους διοχετεύσεις κάποιους από αυτούς σε αυτόν τον τομέα. Αλλά όλα αυτά απαιτούν οργάνωση από πλευράς μας για να μπορούμε να διεκδικήσουμε και κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάντως, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Γιατί νομίζω ότι έχουμε ένα ρόλο πολύ σημαντικό με αυτές τις εκπομπές και εσείς νομίζω ότι δώσατε με την επιστημονική σας κατάρτιση, την εμπειρία και τη γνώση που έχετε αρκετά σημαντικές πληροφορίες στους τηλεθεατές μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ όλοι εσείς. Γεια σας.